Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Μαριάννα Μαρμαρά στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται ο μαραθώνιος του ζούγκλα.gr και της τηλεόρασης της ζούγκλας με συνεχείς αναμεταδόσεις από το τι γίνεται στην 78η έκθεση, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το πρωί ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε τα εγκαίνια της, πραγματοποίησε τα εγκαίνια της έκθεσης. Στη συνέχεια μίλησε στο Βελίδιο και κατόπιν πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στο σημείο σήμερα, τώρα στις 6 το απόγευμα, έχουν πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη με τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ να πραγματοποιήσει συλλαλητήριο στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ έχει προαναγγείλει ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο συλλαλητήριο ΓΕΣΕΕ-ΑΔΕΔΗ αναμένεται να δώσει το παρόν και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας. Πάμε όμως να μιλήσουμε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη, που βρίσκεται στο άγαλμα του Βενιζέλου, να μας πει τι γίνεται εκεί. Σωτήρη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Μαριάννα, από το άγαλμα του Βενιζέλου. Βλέπουμε ήδη και στην εικόνα μας ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και συγκεντρώνεται. Μιλάμε η Μαριάννα για 4 παράλληλες συγκεντρώσεις. Αυτή είναι, αναμένεται μάλλον να είναι η πιο μεγάλη, και σε ΑΔΕΔΗ και κάποια άλλα εργατικά κέντρα, κοινωνικές ομάδες και βεβαίως οι εργαζόμενοι στην ΕΛΒΟ που αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν, αλλά όπως είπες και εσύ, και διευθυντές που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, τον Κωνσταντίνο βεβαίως, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αναμένεται σε μισή περίπου ώρα να καταφτάσει και αυτός στο σημείο εδώ. Βλέπουμε, έχουμε μια εικόνα από το πανό, δεν είναι πολύ ο κόσμος προς το πανό Μαριάννα, κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει όσο περνάει η ώρα. Ακούμε τις διάφορες μουσικές από τη μικροφωνική που έχει τοποθετηθεί εδώ. Να σου πω ότι θα έχουμε κάποιες ομιλίες από συνδικαλιστές και από διάφορες φορείς και εκπροσώπους οργανώσεων, και η πορεία τελικά αλλάζει κατεύθυνση, ενώ όλη την εβδομάδα ξέραμε ότι η συγκεκριμένη πορεία θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Πριν από λίγο αποφάσισαν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους και να πάνε στην ΕΡΤ 3 τηλεφόρου στρατού για μέσω της παραλιακής οδού της τηλεφόρου Νίκης. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία θα είναι πιο μεγάλη σε μήκος, θα καταλήξει για ενός λόγους στην ΕΡΤ 3. Ενώ δεν αποκλείεται, μάλλον αναμένεται. Μπορείς να μιλάς λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο σου, γιατί η φωνή σου ακούγεται κάπως, να το πω λαϊκά, μπουκωμένη. Αν μπορείς λίγο πιο μακριά για να σε ακούμε καθαρότερα. Ναι, βεβαίως. Αυτό που σου έλεγα λοιπόν, Μαριάννα, είναι ότι αναμένεται να διασταυρωθούν κάποιες φορείς, τόσο συγκεκριμένη που θα διασχίσει ουσιαστικά το παραλιακό μέτωπο της πόλης, θα περάσει εκθεσιακό κέντρο για να καταλήξει στην ΕΡΤ3, ενώ γίνονται αντίστοιχες συγκεντρώσεις λίγα μέτρα κάτω από το σημείο που βρισκόμαστε προς την παραλία, όπου την πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ, καθώς έχουμε και συγκεντρωμένους τόσο στην πλατεία Αγίας Σοφίας, περίπου 400 μέτρα μακριά από εδώ, από τους κατοίκους της Χαλκιδικής και τους συμπαραστάτες του αγώνα τους, οι οποίοι βεβαίως αντιτίθεται στα έργα αξιόχης χρυσού στη Χαλκιδική και αναμένουν να δώσουν δυναμικό παρόν, όσο και οι αντιξουσιαστές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι αυτή την ώρα συγκεντρώνονται στην Καμάρα, στον δρόμο εδώ που είμαστε στην Εγνατίας, περίπου 600 μέτρα μακριά από εδώ. Αναμένεται, Μαριάννα, πολλοί κόσμος να περάσει, δηλαδή και διαδηλωτές και από τις 4 παράλληλες συγκεντρώσεις, να βρεθούν έστω για κάποια χρονική στιγμή, ίσως και ταυτόχρονα, έξω από το Βελίδιο συνεδριακό κέντρο. Μάλιστα, να δούμε, Σωτήρη, τι θα γίνει. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι τον χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν χθες οι ένστολοι των σωμάτων ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί, που συγκεντρώθηκαν στο Λευκό Πύργο και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ενώ σήμερα το πρωί επικράτησε ένταση έξω από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όταν εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και δημοτικοί αστυνομικοί και σχολικοί φύλακες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, αλλά εμποδίστηκαν από αστυνομικούς. Ήσουν εκεί, τα κατέγραψες όλα, τα μεταδώσαμε όλα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Να σε ευχαριστήσουμε, Σωτήρη. Θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου να μας μεταδώσεις τις εξελίξεις. Παραμένει στο σημείο. Ο κόσμος, όπως βλέπουμε, πυκνώνει όσο περνάει η ώρα. Περιμένουμε και τον Αλέξη Τσίπρα να καταφτάσει περί τις 6.30 το απόγευμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε και νωρίτερα με το σωματείο της Έλβος στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τον Υπουργό Πολιτισμού της Βολιβίας. Οι εργαζόμενοι της Έλβος ζήτησαν από τον κύριο Τσίπρα τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα που κάνουν, προκειμένου να μην οδηγηθεί η εταιρεία στο θάνατο και στην απόλυση των 360 εργαζομένων. Ο κύριος Τσίπρας τους παρουσίασε τις θέσεις του κόμματός του για ένα ενιαίο δημόσιο φορέα αμυντικών βιομηχανιών
και τόνισε πως η κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί γιατί είναι επικίνδυνη και για τους εργαζόμενους αλλά και για την κυριαρχία της χώρας. Στη συνέχεια, συναντήθηκε με τον Υπουργό Πολιτισμού της Βολιβίας, ο οποίος του μετέφερε το ενδιαφέρον του Προέδρου της χώρας, Εύο Μοράλες, για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και συζήτησαν για τα κινήματα κατά του νεοφιλελευθερισμού στη Λατινική Αμερική. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Θανάση τον Μιλωνά, ο οποίος είναι στην πλατεία Αριστοτέλους. Α, τον έχουμε τον Θανάση κλειδωμένο. Θανάση, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα, από την πλατεία Αριστοτέλους και Λεωφόρο Νίκης, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει προσυγκέντρωση του ΠΑΜΕ, προκειμένου να αρχίσουν οι κεντρικές ομιλίες και μετά η πορεία προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Σήμερα η μέρα δραστηριοποιεί των έντονων εδώ στην Θεσσαλονίκη με την άφηξη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά κατά τις 10.30 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια ομιλία η οποία αναμενόταν από πάρα πολύ κόσμο για συγκεκριμένες θέσεις σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας, της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας. Και φυσικά λίγο μετά τις 12.15 ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισκεπτόμενος πρώτα τα περίπτερα της Αυστραλίας, της Κύπρου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΣΠΑ, αναχώρησε για την Αθήνα. Να πούμε ότι η ομιλία του στάθηκε σε πολλά και διάφορα σημεία, αλλά επί της ουσίας δέχτηκε και τα πυρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και των κομμάτων γενικότερα της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστήριξαν ότι ο κ. Σαμαράς στάθηκε γενικά και ορίστος, μιλώντας για την ανάγκη στήριξης των φτωχότερων κοινωνικά στρωμάτων, οικονομικά στρωμάτων, δίχως όμως να παίρνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είχαμε την τύχη να δούμε μπροστά μας το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Στουρνάρα, τον οποίο φυσικά τον ρωτήσαμε ποια είναι η θέση του απέναντι στη μείωση του φόρου του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά φυσικά και να πάρει να μας πει και για το ζήτημα που έχει να κάνει με το, με το καθαρό κέρδος, με το κέρδος της χώρας μας σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα. Εκεί η απάντησή του στις αιτιάσεις ότι το πρωτογενές πλεόνασμα στηρίζεται κατά κύριο λόγο δίχως σε αυτό να υπολογίζονται τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει γιατί το πρωτογενές πλεόνασμα περιλαμβάνει και όλα αυτά. Πέραν αυτού όμως, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή την προσυγκέντρωση που πάμε. Μία ημέρα θα έλεγε κανείς αφιερωμένη απέναντι σε όλα αυτά που τραβούν οι πολίτες, σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν για εμάς, χωρίς εμάς πολλές φορές όπως λένε οι περισσότεροι, και φυσικά με αιτιάσεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, όταν 14 φόροι είναι αυτοί που περιμένουν τους πολίτες μέσα στο 2014. Θανάση, πριν συνεχίσεις, επειδή μου έδωσες μια εξαιρετική πάσα για τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στη δική μας την κάμερα, στη Zoom.gr, και να πούμε ήταν μια δική σου προσωπική επιτυχία αυτό, να περάσουμε να δούμε το βίντεο με τις δηλώσεις του κύριου Στουρνάρα και επαναρχόμαστε. Αυτό είναι το άμεσο σχέδιο. Μετά περιέγραψε το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, κυρίως επειδή έχει εξωστρέφεια. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να γίνει πιο ανταγωνιστική. Εξωστρέφεια σημαίνει εξάγουμε ή παράγουμε για να υποκαταστήσουμε τις αγωγές. Όταν φτάσουμε εκεί, η Ελλάδα πλέον θα είναι μια βιώσιμη οικονομία με πολύ σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε κάτι. Μιλήσαμε για πρωτογενές πλεόνασμα. Μήπως όμως αυτό είναι μια ουτοπία όταν σε αυτό δεν υπολογίζονται και τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων? Τα πάντα υπολογίζουν και έχει μέσα. Το πρωτογενές πλεόνασμα αφορά τη γενική κυβέρνηση, άρα είναι μέσα και τα δύο ταμεία. Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή ρωτάει, υπάρχουν πιέσεις από την Τρόικα σε ό,τι αφορά το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και περιμένει ο κόσμος να ακούσει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Είχατε πει ότι επί της παρούσης είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε τα κριτήρια του επιδόματος. Να τα κάνουμε περισσότερο ελκυστικά και περισσότερο επέλεια. Κύριε Υπουργέ, αν καταλάβετε καλά την ομιλία του Πρωθυπουργού, υπάρχει ένα έτος να δείτε να υπάρχει μείωση του στηρίου του ΦΠΑ πέραν του εστίαση και το παλιό. Είναι πολύ νωρίς αυτό. Ας δούμε πρώτα αν θα ευχαριστούμε στο λόγο. Εκεί υπάρχει νομική βάση στον Eurogroup, στους 27 Νοεμβρίου, πάνω εκεί θα στηριχτούμε.
Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Στουρνάρα. Ο ήχος ήταν σχετικά κακός, γιατί ο κύριος Στουρνάρας επέλεξε να κάνει τις δηλώσεις του κάτω από το ηχείο της ΔΕΘ. Εν πάση περιπτώσει, μεταξύ άλλων, όπως ακούσατε, είπε ότι ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ως άμεσο σχέδιο το πρωτογενές πλεόνασμα αλλά και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Επεσήμανε ο κύριος Στουρνάρας, στάθηκε στη λέξη εξωστρέφεια, για την οποία μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Και όπως είπε, εξωστρέφεια σημαίνει να εξάγουμε ή να παράγουμε για να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Μίλησε και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για διάφορα άλλα θέματα. Λοιπόν, Θανάση, υπενθυμίζουμε ότι εσείς είστε στην πλατεία Αριστοτέλους, που από τις 6 εδώ και περίπου 10 λεπτά έχει ξεκινήσει η προσυγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Βεβαίως. Είμαστε Λεωφόρο Νίκης και πλατεία Αριστοτέλους, όπου σε λίγο αναμένεται να αρχίσει η ομιλία των εκπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και από εκεί, με πορεία που θα γίνει κατά μήκος της Λεωφόρου Νίκης, θα κατευθυνθούν προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, που εκεί θα γίνει συνένωση με τις κοινές πορείες της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ, όπου κεφαλής της πορείας σε αυτήν τη σημερινή ημέρα, εκδήλωση, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος φυσικά κατηγορήθηκε από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για εύκολη, για αστεία την πολίτευση, χωρίς να έχει να αντιπροτείνει κάτι καινούριο σε όλα αυτά τα οποία λέγονται. Και φυσικά όμως θα πούμε ότι έχουν βγει πολύ σημαντικές ειδήσεις, οι οποίες αφορούν το νέο ασφαλιστικό περιβάλλον και το νέο οικονομικό περιβάλλον που θα αντιμετωπίσουν οι Έλληνες μετά την αξιολόγηση της Τρόικα. Είναι δηλαδή το νέο πρότυπο των ασφαλιστικών ταμείων, όπου καθορίζεται μετά τα 35 έτη προϋπηρεσίας σύνταξη στα 360 ευρώ και με τα 40 έτη προϋπηρεσίας σύνταξη στα 420 με 440 ευρώ. Μιλάμε λοιπόν ότι αλλάζει τελείως η δομή. Είχαμε και τοποθέτηση του διοικητή του ΙΚΑ, του Ροβέρτου Σφυρόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε το πρωί και μίλησε ότι όντως θα υπάρξουν ασφαλισμένα που έχουν συνενωθεί με το ΙΚΑ, και αυτοί οι ασφαλισμένοι της ΔΕΗ, του τα ποτέ, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεισφέρουν πολύ λιγότερα χρήματα συγκριτικά με άλλους. Σε ερώτηση λοιπόν που του έγινε, εάν αυτό σημαίνει χαμηλότερες παροχές, απάντησε ότι επί της ουσίας οι παροχές θα μείνουν, θα προσπαθήσουν να μείνουν στα ίδια επίπεδα. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρξει ένα είδος ελαφρύνσεως απέναντι σε εργοδότες και επιχειρήσεις, οι οποίες είναι συνεπείς ως προς την απόδοση των εργοδοτικών τους εισφορών. Βέβαια αυτό όμως δεν αλλάζει την βασική γραμμή του Οικονομικού Επιτελείου και όλον τον σχεδιασμό, ο οποίος έχει κριθεί απαραίτητος για να υπάρχει βιωσιμότητα στα ασφαλιστικά ταμεία, που προβλέπει ότι στα 35 έτη αυτό που θα εξασφαλίζει κάποιος είναι 360 ευρώ. Εάν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει αυτά τα 35 έτη, καταλαβαίνετε ότι τα 360 ευρώ αυτομάτως μειώνονται κατά πολύ, ίσως και λίγο πιο πάνω από τα 300 ευρώ, όχι όμως πάνω από τα 320. Όλο αυτό αλλάζει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων, γιατί αν φανταστεί κανείς ότι οι συνταξιούχοι πλέον αριθμούν στα 2,5 εκατομμύρια πολίτες, με το εργατικό δυναμικό σχεδόν να ισοσκελίζει την όλη κατάσταση, η συνεισφορά κρίνεται ίσως λίγο ανελαστική με όλους τους οικονομικούς. Καλώς, Θανάση, σε ευχαριστούμε. Παραμένεις στο σημείο να μας μεταδίδεις λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και εμείς να μεταφερθούμε και πάλι στο Σωτήρη το Σκουλούδι, αφού πρώτα υπενθυμίσουμε τις δυνάμεις που έχουν επιστρατευτεί από όλη την Ελλάδα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι ο αριθμός των αστυνομικών και φέτος είναι υπερβολικά μεγάλος και φτάνει τους 4.500. Οι περισσότερες δημιουργίες των ΜΑΤ έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα, ενώ οι τοπικές ειδικές δυνάμεις ενισχύονται και από δημιουργίες που έφτασαν από τις αστυνομικές διευθύνσεις όλης της Βόρειας Ελλάδας αλλά και της Κεντρικής. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται ομάδες δικυκλιστών, αστυνομικών από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, καθώς και αστυνομικοί της Τροχαίας ή από άλλες διευθύνσεις. Εκτός του έμψυχου δυναμικού της Ελλάς, το ελικόπτερο της αστυνομίας επιτηρεί συνεχώς από αέρος τις διαδηλώσεις, ενώ η επιφυλακή βρίσκεται όπως τα τελευταία 2 χρόνια σε κάθε έτσι μεγάλη διαδήλωση και το ειδικό όχημα εκτόξευσης νερού ΕΑΣ. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Σωτήρη το Σκουλούδι. Σωτήρη, καλησπέρα και πάλι.
Μαρία, βλέπουμε ότι συνεχώς κόσμος συνεχίζει να καταφθάνει και από τη δυτική και από την ανατολική πλευρά της πόλης. Μπροστά μας τώρα περνάει το μπλοκ των εργαζομένων της ΔΕΗ, το ξεπούλημα της ΔΕΗ. Είναι εθνικό έγκλημα να γράφουν στο πανό τους. Πριν από λίγο πέρασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών με το εμφαντικό μήνυμα «εκτροχιάστε τους», αναφερόμενοι φυσικά στην κυβέρνηση και στα μέτρα τα οποία πλήττουν και αυτόν τον κλάδο. Χαρακτηριστικό και επίκαιρο είναι το πανό που θα δείτε τώρα. Πολίτες στην άμυνα δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε. Οι εργαζόμενοι στην άμυνα, στην ΕΛΔΟ, οι οποίοι έχουν αρκετούς λόγους να βρίσκονται σήμερα εδώ και να διαδηλώνουν. Βλέπουμε, Μαριάννα, ότι σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι ομιλίες. Ο κόσμος πυκνώνει εδώ στην οδό Εγναντία. Οι ομιλίες θα διαρκέσουν λίγο λιγότερο από μία ώρα. Σε λίγο θα έρθει εδώ και ο Αλέξης Τσίπρας και αναμένουμε να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες αλλά και στη συνέχεια την πορεία που λογικά θα ακολουθήσει αυτή του ΠΑΜΕ όπου βρίσκεται το Θανάση Μιλωνάς. Μάλιστα, Σωτήρη. Εμείς μέχρι λοιπόν να ξεκινήσουν και οι ομιλίες και να πυκνώσει περισσότερο ο κόσμος, να κάνουμε έτσι μια ανασκόπηση της σημερινής ημέρας και κυρίως της ομιλίας του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πραγματοποίησε στην κυριολεξία επίσκεψη εξπρές της Ιβροτεύουσα, προκειμένου να εγκαινιάσει την 78η έκθεση, με την πρωινή του ομιλία στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού εν ώψη λοιπόν του δύσκολου χειμώνα ήταν πολλά, με αρκετούς αποδέκτες. Μεταξύ άλλων, στην αρχή της ομιλίας του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και ότι η οικονομία ξαναγίνεται ανταγωνιστική, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2014 θα είναι ένα έτος ανάκαμψης, με το να δίνει πολύ βαρύτητα και σημασία στο πρωτογενές πλεόνασμα, για το οποίο επανέλαβε ότι εφόσον επιτευχθεί, αν και φάνηκε πεπισμένος ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα το 2014, σε ποσοστό 70% όπως είπε, θα κατευθυνθεί στην ελάφρυνση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ενστόλων ή προς το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Κάνοντας έναν λοιπόν απολογισμό της μέχρι τώρα διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, υπογράμμισε ότι σταθεροποιήθηκε η χώρα, η οποία βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας όταν ο ίδιος ανέλαβε την Πρωθυπουργία, και επετράπηκε ακόμα μία φορά ο κίνδυνος εξόδου της χώρας από το ευρώ. Συγκεκριμένα είπε: «Αποτρέψαμε την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωζώνη και η Ελλάδα είναι πολύ πιο υπολογίσιμη και ισχυρή και θα γίνει ακόμα πιο υπολογίσιμη και ισχυρή». Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι μία μοναδική νησίδα σταθερότητα σε μία ολοένα και πιο ασταθή περιοχή. Προφανώς εννοούσε την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν περιέγραψε τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση για να χτίσει, όπως είπε, την Ελλάδα του αύριο, σημειώνοντας ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί συμφωνούν πως το 2014 θα είναι έτος ανάκαμψης για τη χώρα μας. Για πρώτη φορά, είπε ο κύριος Σαμαράς, πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Καλύπτουμε μόνοι μας τις τρέχουσες ανάγκες του προϋπολογισμού και η χώρα μας στέκεται στα πόδια της. Πρόσθεσε ότι είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να βγούμε από τη μνημονιακή πολιτική. Έτσι, σηματοδότησε ότι το 2013 θα είναι και το τελευταίο έτος των μνημονίων. Δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ελάφρυνση για τους, όπως σας είπαμε, τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ενστόλους, και ανάλογα με το ύψος του πλεονάσματος μπορεί να υπάρξει και ελάφρυνση στον φόρο κατανάλωσης πετρελαίου. Η ύψιστη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι να δώσουμε ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους και τους ενστόλους. Και τόνισε ότι αν πετύχουμε το πρωτογενές πλεόνασμα, βγαίνουμε από τη μνημονιακή εποχή. Αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών μπαίνει τέλος στην έλλειψη ρευστότητας, αφού μετά την αξιολόγηση των τραπεζών από την BlackRock θα εκταμιευτεί προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις περί το 1,5 δις ευρώ. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αλλαγή των κριτηρίων του Τηρεσία, ενώ τόνισε ότι η ρευστότητα ενισχύεται από την επιστροφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα έπειτα από χρέη 4 ετών. Τώρα ξεπληρώνονται 8 δις ευρώ, είπε, δίνοντας ανάσες ρευστότητας. Τέλος, τόνισε ότι εφαρμόζονται σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, σπάνε καρτέλ, ανοίγουν τα κλειστά επαγγέλματα, η χώρα γίνεται ελκυστική με το νέο επενδυτικό νόμο, αντιμετωπίζεται η γραφειοκρατία, μπαίνει τάξη στα δημόσια νοσοκομεία, στο σύστημα προμηθειών του δημοσίου και στα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Μια νέα μετρολογία δεν την αντέχει η χώρα. Ο κύριος Σαμαράς συνέχισε την επίθεσή του στην πολιτική των δύο άκρων, βάζοντας από τη μία πλευρά τους νεοναζί, όπως τους είπε, και από την άλλη πλευρά υπονόησε ότι βρίσκεται η αξιωματική αντιπολίτευση, λέγοντας:
Κάποιοι μέσα στην Ελλάδα επιχειρούν να αποδομήσουν την επιτυχία. Γιατί η πετυχημένη πορεία εξόδου από την κρίση καταρχεί κάθε λόγο πολιτικής ύπαρξής τους. Οραματίζονται την καταστροφή της χώρας. Είναι προσκολλημένοι στο παρελθόν. Έγιναν ένα με το χθες. Δεν στενοχωριούνται, αλλά επιδιώκουν να μην πάμε καλά για να κερδοσκοπήσουν κομματικά. Έχουν χάσει την ψυχή τους, έχουν χάσει το φιλότιμο, θα χάσουν σε όλα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και ισχυρίστηκε ότι τα δύο άκρα περιφρονούν τη δημοκρατία, περιφρονούν τον νόμο και καλλιεργούν την αυθαιρεσία. Ενώ, όπως είπε, δεν υπάρχουν προτάσεις για το αύριο, γιατί δεν τους ενδιαφέρει το αύριο. Δεν θα τους περάσει, διεμήνυσε και πρόσθεσε ότι κανείς τους δεν θα κυβερνήσει, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το μόνο που θέλουν είναι να συγκρουστούν μεταξύ τους πάνω στα ερείπια της χώρας. Πάντως, πίσω από την αριθμολαγνία των τεχνοκρατών της Τρόικας και του Υπουργείου Οικονομικών, που προσπαθεί να ταυτίσει την ευμάρεια των οικονομικών μεγεθών με εκείνη των πολιτών, δυστυχώς υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα θλιβερή. Μας την εξέτασε και ο Θανάσης ο Μιλωνάς. Δεν μπορεί ένας συνταξιούχος να ζήσει με 360 ευρώ το μήνα σίγουρα. Για την ιστορία, να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς έφτασε στις 10:15 στη ΔΕΘ, μαζί με τον Σίμω και Δίκογλου και τον Υπουργό Οικονομικών. Στην ομιλία Σαμαρά, απάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τόνισε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Σε ανακοίνωση λοιπόν που εξέδωσε η Κουμουνδούρου, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι πλασάρει τη θεωρία των δύο άκρων για να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη, πλήττοντας έτσι τη δημοκρατία, τη στιγμή που συνεργάτες του προτείνουν συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, σερβίρει ένα πρωτογενές πλεόνασμα και στοιχεία που του κάνει δώρο η αμαρτωλή Ελστάτ, για να εξορίσει την καταστροφή και τον πόνο που έχει προκαλέσει στον ελληνικό λαό. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι καιρός να σταματήσει να κρύβεται ο κύριος Σαμαράς και να απολογηθεί για την πολιτική του, έστω για μία φορά πριν αποχωρήσει οριστικά. Επίσης, στην ανακοίνωση έγινε λόγος για μια παραλυρηματική ομιλία άνευ προηγουμένου και υποστηρίχθηκε ότι το βασικό ερώτημα που άφησε ο Πρωθυπουργός να πλανάτε είναι αν ξέρει σε ποια χώρα βρίσκεται. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ο κύριος Κεδίκογλου με νέα ανακοίνωση λέγοντας ότι ποτάρει στην καταστροφή της χώρας. Ανταπάντησε και ο ΣΥΡΙΖΑ με άλλη ανακοίνωση. Τα ξέρετε αυτά πώς γίνονται. Λοιπόν, πάμε στον Σωτήρη Σκουλούδη, ο οποίος βρίσκεται στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σωτήρη, καλησπέρα. Μαριάννα, δίπλα μου είναι ο κύριος Κωστιφάκης, ο πρόεδρος της ΟΡΜΕΑ. Αναμένεται ένα καυτό φθινόπωρο και στην παιδεία. Σου το περνάω μέσα στη γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Κωστιφάκη. Είχαμε και πριν από λίγο απόφαση των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, σωστά? Είχαμε μια συνάντηση με τις ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για να προγραμματίσουμε, να οργανώσουμε την απεργία που ξεκινάει 16 του μήνα από τις Γενικές Συνέλευσεις ΕΛΜΕ. Φαίνεται ότι αυτή είναι η απόφαση. Απεργία διάρκειας με επενθύμερα επαναλαμβανόμενα από τις 16 του μήνα. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, πείτε μας για τα αιτήματα των εκφραστικών. Η απόφαση θα χρησιμοποιηθεί τη Δευτέρα. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία μας. Θέλω να μας πείτε, κύριε Κωστιφάκη, τα αιτήματα των εκπαιδευτικών και το κύριο αίτημά σας, η κύρια αντίδρασή σας μάλλον είναι η διαθεσιμότητα, σωστά? Κοιτάξτε, 16.000 εκπαιδευτικοί λιγότεροι από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Πολλά σχολεία κλειστά, πολλές δομές, ειδικότητες και τομείς στην επαγγελματική εκπαίδευση κλειστές. Οι μαθητές ψάχνουν τους καθηγητές αυτές τις μέρες. Καταλαβαίνετε, νέες περικοπές έχουμε στις δαπάνες. Νέο νομοσχέδιο που καταθέτει η Βουλή να το εφαρμόσει αμέσως η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο εξεταστικός μαραθώνιος περιμένει τους μαθητές αν περάσει το νομοσχέδιο αυτό, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αφορά τους γονείς, τους μαθητές, όλο τον κόσμο. Μιλάτε για το νομοσχέδιο για το νέο λύκειο, σωστά? Μιλάω για αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θεσπίζει ένα εξεταστικό μαραθώνιο σε όλες τις τάξεις του τεχνικού και του γενικού λυκείου και με στόχο να στείλει τα παιδιά στην κατάρτιση και στη μαθητεία. Απλή εργασία ανηλίκων δηλαδή. Αυτό είναι ένα νομοσχέδιο λοιπόν που πρέπει να αντισταθούμε και να αντιταχθούμε όλοι, όλος ο κόσμος. Γιατί θα διαλύσει το σχολείο. Θα στείλει παιδιά στο δρόμο, δηλαδή θα τα διώξει, θα τα σπρώξει εκτός σχολείου και βεβαίως θα φουντώσει και τα φροντιστήρια. Εσείς λοιπόν δεν αντιδράτε μόνο στη διαθεσιμότητα, αλλά και στο νέο νομοσχέδιο? Όχι, και ό,τι βέβαια, αυτό επικαλείται. Και στο νομοσχέδιο, και στη μείωση των δαπανών και σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Εδώ έχουν συμβεί τα 3 χρόνια αυτά. Καταστροφικά πράγματα και απέναντι στους εκπαιδευτικούς και απέναντι στην εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση άλλο έτσι. Γιατί μας περιμένουν κι άλλα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
Γι' αυτό λοιπόν λέμε stop εδώ αυτή η πολιτική, ανατροπή αυτή τη πολιτική. Γι' αυτό παλεύουμε μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, γι' αυτό είμαστε και σήμερα εδώ. Γιατί τα προβλήματά μας και τα αιτήματα στην εκπαίδευση δεν είναι ξέχωρα από τα προβλήματα και τα αιτήματα και την πολιτική που αντιμετωπίζουν όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοτσιφάκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ο κύριος Κοτσιφάκης, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Μας είπε και για την απόφαση που έλαβαν σήμερα η ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί τη Δευτέρα. Και η απόφαση, μάλλον και οι καθηγητές εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες αρχές γενομένες από τη Δευτέρα. Μαριάννα. Λοιπόν, ναι, Σωτήρη Σκουλούδη. Μαριά, βλέπουμε εδώ στην εικόνα μας, καταφθάνουν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου εδώ θα βρίσκεται λογικά και ο Αλέξης Τσίπρας, ακούμε τα συνθήματα, βλέπουμε και ένα όχημα με μικροφωνική και πανό προς το ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκρουση με την κυβέρνηση στο τέλος, ερχόμαστε από το μέλλον, θα νικήσουμε. ΣΥΡΙΖΑ είναι το μήνυμα της νεολαίας της ΣΥΡΙΖΑ. Ακούμε και τα συνθήματα, Μαριάννα. Λοιπόν, ακούμε φυσικό ήχο από την πορεία που μόλις ξεκίνησε, τον Γεσέα Δεδί. Κάπου εδώ θα μιλήσω. Δεν ξέρω πού είναι, αλλά θα πει εδώ και σένα. Μαριάννα, βλέπουμε πάντα εικόνες από την Εγνατία. Καταφάνει τώρα το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ με ένα όμορφο γραφιστικά πανό. Αυτό που σας δείχνει τώρα στην κάμερα ο Παναγιώτης Σακούρης. Συγχωρήστε μας για τη μετάδοση. Τα συνθήματα καλύπτουν τη φωνή μας πολύ. Λοιπόν, και με το πανό αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, σύγκρουση ερχόμαστε από το μέλλον, θα νικήσουμε. Να μεταφερθούμε λίγο και στην πλατεία Αριστοτέλους και στο Θανάσιο Μελωνά, να μας δώσει και εκείνος το στίγμα από τη συγκέντρωση εκεί. Μαριάννα, πριν από λίγο μίλησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που καλύπτουν εδώ τις εκδηλώσεις του ΠΑΜΕ ο κύριος Γιώργος Πέρος, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, μέλος της πανελλαδικής γραμματείας της ΠΑΣΥ, εκπροσωπώντας τους αγρότες. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι στάθηκαν ακριβώς στο γεγονός ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το πρωί, οι δηλώσεις του, πάνω σε καυτά οικονομικά θέματα της χώρας, επί της ουσίας αποτελούνται από πράγματα ανεφάρμοστα, μίλησαν φυσικά για φρούδες ελπίδες, μίλησαν για ψέματα του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά απέναντι στους ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν την εργατιά, αλλά αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει η εκδήλωση του ΠΑΜΕ με τον εκπρόσωπο των πυροσβεστών, της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστών, να έχει ανέβει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό στους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση ωραία. Του ΠΑΜΕ. Θανάση, να συνεχίσουμε από διάφορες από διάφορα σωματεία και μετά θα ακολουθήσει η πορεία προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Να συνειδητοποιήσουν, την αναγκαιότητα και να καταλάβουν ότι εδώ είναι η θέση τους, εδώ. Εδώ είναι η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή και χωρίς εκμετάλλευση. Να συμπαρασταθούν στους αγώνες του ταξικού λαϊκού κινήματος και να κάνουν υπόθεση δικιά τους όλα τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και του λαού μας. Από τα καθημερινά μέχρι και τα θεμελιώδη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους μέχρι την οριστική δικαίωση και την τελική νίκη. Λοιπόν, δεν την προλάβαμε ολόκληρη την ομιλία, δεν πειράζει. Συνεχίζονται οι ομιλίες, Θανάση, όμως. Αναμένουμε τον επόμενο ομιλητή, σωστά. Σωστά. Θα ακολουθήσουν ομιλίες εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων και κλάδων. Και μετά θα ακολουθήσει, όπως είπαμε πριν, η πορεία προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ωραία. Να ακούσουμε τι έχει να πει και επόμενος μήνυμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανέβει ήδη στο βήμα. Προσπαθούμε να μεταδώσουμε όσα γίνεται. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στην πολιτική που δυναμητίζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και έχει μετατρέψει
την κρίση του καπιταλισμού σε κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια από την έναρξη της πολιτικής των λεγόμενων μνημονίων. 3,5 χρόνια από την έναρξη της ολομέτωπης επίθεσης ενάντια στα εργατικά δικαιώματα. 3,5 χρόνια συνεχίζεται η αποψήλωση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Κάθε μέρα ανακοινώνονται νέα λουκέτα μικρών επιχειρήσεων και κατά χιλιάδες οι εργαζόμενοι περνούν στην ανεργία. Η εργατική οικογένεια βυθίζεται μέσα στη φτώχεια και σε πολλές περιπτώσεις οδηγείται σε πρωτόγνωρες μορφές κοινωνικής εξαθλίωσης. Οι στρατιές των μακροχρόνια ανέργων μετατρέπονται με σταθερούς ρυθμούς σε στρατιές απόρων. Η ανεργία καταγράφεται σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία στο 27%. Στους νέους έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις και κυμαίνεται πλέον σταθερά πάνω από 50%. Όλο και περισσότεροι νέοι και κυρίως νέοι επιστήμονες εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα για μελλοντική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Κάθε μέρα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ανακοινώνουν και μία αυτοκτονία.